Εκπληκτοί έμειναν στα μέσα τη περασμένη εβδομάδα οι περίοικοι, οι εργαζόμενοι υπηρεσιών και οι διερχόμενοι από την οδό Δομπόλη στο Παλιό Πανεπιστήμιο, διαπιστώνοντα πω έχουν ξεκινήσει εργασίε υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, οι οποίε όμω γίνονται αφού ξυλωθεί το πεζοδρόμιο που ολοκληρώθηκε μόλι πριν λίγου μήνε. Ένα από τα έργα που βελτίωσαν σημαντικά και την ποιότητα ζωή και την αισθητική της πόλης, αυτό της ανάπλασης των πεζοδρομίων από το παλιό πανεπιστήμιο μέχρι τους Αγίους Αποστόλους, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Παρότι όμως κάθε δημοτική αρχή και υπηρεσία υποστηρίζει με τεπιτάσιο πως κυρίαρχο στόχο αποτελεί η αποφυγή του ράβε ξύλων στους δρόμους και σε έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, οι συγκεκριμένες εργασίες έλαβαν απολύτως νόμιμα την άδεια για την υπογειοποίηση του δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πω οι τεχνικέ υπηρεσίε του Δήμου Ιωαννητών, αντιλαμβανόμενε προφανώ την ευθύνη για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη ζημία, απέρριψαν την αρχική αίτηση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών στο οδόστρωμα. Έδωσαν έτσι την άδεια επέμβαση αυστηρά για τμήμα του πεζοδρομίου, με την αυστηρή υποχρέωση του αναδόχου να αποκαταστήσει άμεσα τα σκάματα. Αν όμω η παραπάνω υπόθεση αφορά μια υπηρεσία έξω από το Δήμο Ιαννητών, επομένω θα μπορούσε κάποιο να υποστηρίξει ότι δεν ήταν και τόσο εύκολη η συνεννόηση, δεν μπορεί να πει το ίδιο για τι εργασίε που εξελίσσονται στο κάτω Νεοχωρόπουλο. Το καλοκαίρι, πριν και μετά τι εκλογέ, ασφαλτοστρώθηκε ένα μεγάλο τμήμα τη Οδού Πανεπιστημίου που οδηγεί στην επάνω είσοδο του Ακαδημαϊκού Ιδρύματο με τι εργασίε να συνεχίζονται μέχρι πριν λίγε ημέρε, με την κατασκευή και άλλων υποδομών όπω τα πεζοδρόμια. Και εκεί όμω το έργο δεν θα αποφύγει το ράβε ήλονε, αφού διαπιστώθηκε ότι στου ίδιου δρόμου έχει προβλεφθεί η υλοποίηση του έργου σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευση από τη ΔΕΗ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόλι το έργο συμβασιοποιηθεί και είναι έτοιμο να ξεκινήσει η κατασκευή του, οι δρόμοι που ασφαλτοστρώθηκαν πρόσφατα, όπω και τα πεζοδρόμια, θα ξυλωθούν εκ νέου μένει έτσι στην παρούσα δημοτική αρχή να κάνει πράξη μία από τι δεσμεύσει τη, που αναλήφθηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου του Προέδρου τη ΔΕΙΑ, η κ. Μπαρτζόκα, ότι οι πόλοι και οι δημότε δεν θα γίνουν ξανά μάρτυρε τη ίδια κατάσταση με τι υπηρεσίε του Δήμου να αδυνατούν να συνεννοηθούν για τα αυτονόητα.